Τρίτο βίντεο για σήμερα. Βρίσκομαι σε Ξέφωτο, σε Δριοδάσος. Έχω βρει μια ομάδα από Αμανίτα Πανθερίνα. Αμανίτης ο Πανθύρινος. Από πρώιμο έως και προχωρημένο στάδιο. Για να δούμε λίγο σε τι κατάσταση βρίσκονται. Πολύ όμορφα. Αμανίτα Πανθερίνα, Αμανίτης ο Πανθύρινος. Χαρακτηριστικά έχω πει και σε πρόσφατο βίντεο, οπότε δεν είναι απαραίτητο να τα ξαναπούμε. Θα κάνουμε λίγο συγκρίσεις με το προηγούμενο είδος του γένους, το Amanita rubensis, για να δούμε λίγο τις διαφορές μόνο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τα δύο είδη. Παρατηρούμε ότι το Amanita rubensis κάνει γκριζορόδινες νυφάδες, όχι λευκές, ερυθρό πόδι, ερυθρό δαχτυλίδι, πολύ καλά ανεπτυγμένο, χωρίς θήκη, βόλβα ή κολαιό, και σαρκαρόδινη, πλάσματα ρόδινα. Βέβαια ο χρωματισμός της πυλιοδερμίδας ποικίλει, μπορούμε να το βρούμε από τελείως λευκό, καφετή, κοκκινοπό, κυτρινοπό. Εδώ παρατηρούμε το Amanita πανθερίνα, ότι συνήθως κάνει πυλιοδερμίδα με χρωματισμού καφέ, αλλά μπορούμε να το βρούμε και σε γκρίζο και σε λαδοπράσινο και σε λευκοπό και σε κίτρινο. Πάντα όμως οι κουκίδες στην πυλιοδερμίδα, οι οποίες είναι υπολείμματα του ολικού πέπλου, που σε εμβριακό στάδιο κλείνει όλο το έμβριο, πάντα γίνονται λευκές σε σχέση με άλλα, με κάποια άλλα φαγόσιμα παρόμοια του γένους, τα οποία γίνονται όπως είπαμε γκριζορόδινα, γκριζοκαφετιά ή ροδοκαφετιά. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε όσους δεν είναι γνώστες και συλλέγουν σχήμα χρώμα, να μην τον μπερδεύουν με αυτά τα είδη του ίδιου γένους, όπως είναι το Rubensis, όπως είναι το Amanita excelsa varietas spiza, το Amanita excelsa varietas excelsa και κάποια άλλα. Το Amanita και κοιλίε και κάποια άλλα. Λοιπόν, εδώ παρατηρούμε σε αυτό το καρφώσμα ότι το δαχτυλίδι είναι καλά ανεπτυγμένο, όπως επίσης και η βόλβα, η οποία είναι κολλητή, αλλά στο συγκεκριμένο έχει ανοίξει επειδή ζωρίστηκε στο φύτρωμα. Και το δαχτυλίδι του πολύ εύθραστο, η βόλβα όπως βλέπετε κολλητή, και αυτό μπορεί να φτάσει σε μεγάλες διαστάσεις έως και 15 εκατοστά. Πολύ όμορφα.
αυτήν η σάρκα πάντα γίνεται λευκή, δεν μεταχρωματίζεται όπως αυτό που γίνεται ρόδινη, παραμένει λευκή χωρίς να μεταχρωματίζεται. Τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά έχουν όλα τα είδη του γένους του αμανίτα, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα θανατηφόρα. Πρώτον, τα λευκά ελάσματα, το λευκό πόδι, το λευκό δαχτυλίδι και η βόλβα θήκη ή κολαιός στη βάση του ποδιού, που σε κάποια είναι αρκετά ευρύχωρη, όπως είναι δηλαδή τα αμανίτα φαλόιδες, τα αμανίτα βέρνα, τα αμανίτα βιρόσα. Στο συγκεκριμένο το πανθύρινο είναι κολλητή. Σε όλα τα άλλα είναι αρκετά ευρύχωρη. Πολύ όμορφα. Επαναλαμβάνω, μεγάλη προσοχή σε όσους δεν είναι γνώστες και συλλέγουν σχήμα χρώμα. Να μην μπερδεύετε με τα φαγόσιμα είδη του γένους, τα οποία κάνουν γκρίζες, γκριζορόδινες, γκριζοκαφετιές κουκίδες, ποτέ λευκές, ποτέ με βόλβα στο πόδι, ποτέ λευκό πόδι και δαχτυλίδι. Πολύ όμορφα. Εδώ παρατηρούμε ότι τα συγκεκριμένα έχουν καφετιά πυλιοδερμίδα. Όπως είπαμε, κάνει διάφορους χρωματισμούς. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.